αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Σήμερα είναι και η Σελήνη στο ζυγό, γιατί ετοιμάζεται η νέα Σελήνη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή για να δείτε φίλους, να βγείτε έξω, να έχετε κοινωνικές επαφές και γενικά ο έρωτας είναι αυτός που θα κυριαρχήσει όλο το χειμώνα, γι' αυτό προετοιμαστείτε. Λοιπόν, κριάρια των πρώτων ημερών είστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση. Η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι απέναντι από το ζώδιο. Σας δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα με το σύντροφο ή τους συνεργάτες, αλλά εκεί που πρέπει να δώσετε το βάρος σας σήμερα είναι σε οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους. Σε φορείες, δάνεια, ασφάλειες, τέτοιου είδους θέματα θα είναι πολύ πολύ σημαντικά για εσάς, όχι μόνο για τώρα. Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για να διαχειριστείτε τέτοια θέματα, αλλά θα έχει και άλλες πολλές πολλές ευκαιρίες. Και για τους κριούς να ξέρετε ότι μέσα στο Νοέμβριο, όπου υπάρχουν πολλές καλές όψεις, θα μπορείτε να προωθήσετε και ένα θέμα επαγγελματικό, αν αυτό σας ενδιαφέρει, ποιον δεν ενδιαφέρει. Για τους ταύρους μας, πολλή δουλειά σας περιμένει αυτό το καιρό. Θα προσπαθήσετε να ασχοληθείτε με τη δουλειά ή με την υγεία, αν είχατε θέματα υγείας. Η Ταύρη των τελευταίων ημερών είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Μπορείτε να προωθήσετε θέματα που έχουν σχέση με τα συναισθηματικά, με τα παιδιά, με την επιχειρηματική σας δράση. Και μέσα στο Νοέμβριο υπάρχουν μέρες όπου πολλοί, όχι μόνο εσείς οι Ταύροι, μπορεί να ασχοληθούν με τα επιχειρηματικά, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι μην κάνετε πολλά βήματα, θα πρέπει να προσέχετε. Υπάρχουν μέρες, όχι όλο το Νοέμβριο, μην παίρνουμε και θάρρος, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν μέρες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να προωθήσετε θέματα που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις, όχι μόνο εσείς οι Ταύροι, αλλά γενικότερα. Για τους διδύμους είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να προωθήσετε θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά σας. Περιμένει πάρα πολύ δουλειά αυτόν τον καιρό, η οποία θα είναι και πολύ σημαντική. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα. Ακόμα και αυτή η νέα Σελήνη, η οποία για πολλούς μπορεί να πρέπει να προσέχουν πολύ, δηλαδή κριή της τελευταίας μέρας, καρκίνη της τελευταίας μέρας, ζυγή της τελευταίας μέρας και εγώ κύριε θα πρέπει να προσέχουν, για σας τους διδύμους και τους συντροχούς των τελευταίων ημερών, είναι μια καλή νέα Σελήνη μέσα στην ένταση που μπορεί να υπάρχει για σας, η αλλαγή θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα καλή. Βεβαίως των τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέχετε, ακόμα ο Άρης αγγίζει τον Κρόνο που είναι απέναντί σας και ο οποίος στις 20 Δεκεμβρίου εγκαταλείπει τη θέση απέναντι από το ζώδιό σας, που σας είχε ταλαιπωρήσει πολλούς διδύμους. Βέβαια, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, το έλεγα χθες με μια διδυμήνα που μου λέει έχω περάσει πολλά κτλ. Επειδή ο Δίας έκανε καλή γωνία, θα μπορούσα να πω ότι, συγχωρήστε μου την έκφραση, πέσαμε στα μαλακά. Δηλαδή, ακόμα και δυσκολίες που μπορεί να έχεις, τις ξεπερνούσες και συνέχιζες. Ενώ πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο άγριος ο Κρόνος στις απαιτήσεις του. Λοιπόν, εσείς λοιπόν των τελευταίων ημερών, προσέχετε, ο Δίας έχει φύγει τώρα, προσέχετε λίγο σχέσεις, συνεργασίες, μπαμπάδες, πρόσωπα, κύρους που πρέπει να προσέχετε. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για εσάς που είστε γεννημένοι το Μάιο. Έχετε πολλές καλές στιγμές που μπορεί να ζήσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή με τα σχέδιά σας και συζητήσεις που θα κάνετε στο χώρο της δουλειάς, ακόμα και για οικονομικά θέματα, θα μπορούσαν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Καρκινάκια της πρώτης μέρας, είπαμε ότι έχετε το άγγιγμα του μίδα μεν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνετε κάτι μη ηθικό. Γιατί στις 20 Δεκεμβρίου που θα έρθει ο Κρόνος απέναντι από το ζώδιό σας, θα ελέγξει ή θα σταθεροποιήσει αυτά που κάνετε τώρα ή θα ελέγξει τι κάνετε. Ο Κρόνος είναι αυτός, είναι ο δάσκαλος ο οποίος έρχεται και αν δεν έχουμε κάνει κάτι καλά, μας το θυμίζει. Μάλιστα. Προσέχετε λοιπόν, είναι σημαντικές, είναι εξαιρετικές, είναι καταπληκτικές αυτές οι μέρες, ο Νοέμβριος. Μπορείτε να περιμένετε πάρα πάρα πολλά ή άλλοι λίγο θα περιμένετε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνετε. Τώρα αν είσαι, λέμε, γιατί και αυτά συμβαίνουν, παντρεμένος ή ξαφνικά σου τύχει ένας φοδρός έρωτας, καταλαβαίνεις το δίλημα και τα δράματα που μπορεί να επέλθουν από αυτό. Λιονταράκια μου, είναι μια πολύ καλή μέρα, μεν, παρά το γεγονός ότι η αυριανή νέα Σελήνη με τον ουρανό από πάνω μπορεί κάπου να ανακόπτει την υπερβολή που νιώθετε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσετε να αξιοποιήσετε αυτά που σας δίνει ο Δίας, αλλά χωρίς υπερβολές. Αν είστε γεννημένοι βέβαια τον Ιούλιο,
προς το τέλος Ιουλίου. Έχετε συναντήσει οι οποίες είναι σημαντικές γλυκές. Τα οικονομικά θα πρέπει να τα προσέχετε ακόμα και γενικά τουλάχιστον από το βράδυ, από αύριο και μετά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο πώς συζητάτε, τι λέτε, τι αρχίζετε αυτό το καιρό, γιατί η νέα σελήνη πάντοτε δείχνει μια νέα αρχή. Η νέα αρχή λοιπόν θα πρέπει να βασίζεται σε σταθερές βάσεις. Προσοχή λοιπόν. Για τους παρθένους μας τις πρώτες μέρες είναι εξαιρετική. Δεν θα βρείτε ίσως καλύτερη μέρα από τη σημερινή, όπου να συζητήσετε, να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Με πειράζει το λάδι. Κάτι ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά, ε? Ετοιμάζουμε προφυτερόν. Δεν ξέρω τώρα τι ζώδιο είσαι, Δημήτρη. Κρυός. Και βλέπω πώς βοηθούνται και είναι συγκινητικό. Μα είναι και ο Βαγγέλης μας καταπληκτικός και ο Δημήτρης. Λοιπόν, παρθενάκια της πρώτης μέρας, είναι καταπληκτική μέρα για συζήτηση, για υπογραφή συμβολέων, για. Όχι όμως και για μία οικονομική συναλλαγή. Επειδή η νέα σελήνη από το βράδυ ήδη θα λειτουργεί, προσέχετε οικονομικές συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι σας φαίνονται καλές. Οι Παρθένοι του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου, μόνο των τελευταίων ημερών πρέπει να προσέχουν, να ξέρετε ότι μπαίνετε σε μία διαφορετική φάση ζωής. Καθημερινή σας ζωή αλλάζει. Ο Δίας θα περάσει σχεδόν και από τα 3 δεκαήμερα μέχρι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, όπου πάρα πολλά πράγματα, είτε σε συναισθηματικά, είτε στον ορφωμό ενός παιδιού, είτε σε ένα δημιουργικό σχέδιο, νομίζω ότι θα είστε ιδιαίτερα καλά. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι 1-2 Σεπτεμβρίου, προσέχετε τον Ποσειδώνα που είναι απέναντί σας και που είναι πολύ γλυκός, πολύ ρομαντικός, πολύ, αλλά μπορεί και να σας παρασύρει σε νερά αχαρτογράφητα, κάτι που δεν ξέρετε, κάτι που μπορεί να μην είναι αληθινό, κάτι που μπορεί να είναι υπέροχο πολλές φορές. Ξέρεις, είναι το παραμύθι, όταν είναι σε κακή φάση, είναι το παραμύθι που ζεις και λες αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Αλλά όταν ξυπνήσεις είναι παραμύθι. Προσοχή λοιπόν, παρά το γεγονός ότι είστε σε μια πολύ πολύ καλή φάση, των τελευταίων ημερών ακόμη πρέπει να προσέχετε. Για τους ζυγούς μας, σήμερα η σελήνη μπαίνει στο δικό σας ζώδιο. Αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο, τα πράγματα φαίνονται πολύ καλά. Ακόμα υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο εμποδίζει τα σχέδιά σας. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι σε μια πολύ καλή φάση. Τα οικονομικά σήμερα μπορείτε να συζητήσετε. Ενώ αν έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες, θα πρέπει να προσέχετε τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες και κάποια αλλαγή που θέλετε να κάνετε, κάποια επανάσταση. Οι μέρες που ακολουθούν είναι λίγο αντιδραστικές, επαναστατικές θα μπορούσα να πω. Προσέχετε λοιπόν, μην δημιουργήσετε κάποιο ρήγμα. Για τους Σκορπιούς μας, ο Δίας και ο Ερμής είναι στο ζώδιο, σας επηρεάζει σας που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, όμως ακόμα τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλά σε θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία. Προσέχετε λοιπόν, μην δίνετε αφορμές για σχόλια, ενώ μπορείτε να ελπίζετε στο μέλλον ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα, προς το παρόν δεν είναι τόσο καλά όσο εσείς θα νομίζετε αυτή τη στιγμή. Αν είστε βέβαια την πρώτη-δεύτερη μέρα, να ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να κάνετε συζητήσεις, να κάνετε σχέδια τα οποία θα προχωρήσουν. Οι τοξότες μας, σήμερα μπορείτε να δείτε φίλους, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Η κοινωνική ζωή είναι πολύ ευχάριστη αν είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο. Αν είστε 1-2 Δεκεμβρίου, 3 εκεί, ο Ποσειδώνας σας επηρεάζει και μάλιστα για το Δεκέμβριο, δεν πρέπει να αφήσετε πολλά πράγματα. Υπάρχει μια γενικότερη καθυστέρηση, αναστάτωση, έτσι ένα μπέρδεμα υπάρχει για εσάς που φέρνει ο Ποσειδώνας, ενώ σήμερα φίλοι σας βοηθούν. Ή των τελευταίων ημερών, για λίγες μέρες ακόμα, ενώ προετοιμάζεται μια αλλαγή η οποία θα είναι σημαντική, για λίγες μέρες ακόμα, όσο ο Άρης επηρεάζει, προσέχετε την υγεία σας, την επαγγελματική σας ζωή γενικότερα, σε λίγες μέρες φεύγει, όπου τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο καλά. Για τους... μου λένε ότι δεν είπε στο Σκορπιό, εγώ τον άκουσα. Νομίζω ότι τον άκουσα. Είπα πολλά για το Σκορπιό. Είπα πολλά, ότι δύο πλανήτες είναι μέσα. Είναι, ναι, αλλά πρέπει ακόμα να προσέχετε ότι αργότερα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Για είπε Σκορπιό. Μήπως, Μήπως δεν είπα. Όχι, τον είπα το Σκορπιό. Μήπως δεν είπα Σκορπιό, μήπως δεν το χώρισα καλά. Τέλος πάντων, για το Σκορπιό είπα ότι ναι, μεν ο Δίας έχει μπει στο ζώδιο, στις πρώτες μέρες μπορείτε να υποφεληθείτε, αλλά ακόμα προσέχετε, δεν είναι τα πράγματα όπως τα είπα, παιδιά. Λοιπόν, το ξώτης μου των πρώτων ημερών είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Μπορείτε να δείτε φίλους, να σας βοηθήσουν φίλοι αυτό το καιρό, οι οποίοι είναι σημαντικοί.
των τελευταίων ημερών προσέχετε και τώρα κάτι μυστικό που κάνετε θα μπορούσε να προωθεί. Μυστικό μπορεί να είναι και μια μελέτη, μια έρευνα, μια βοήθεια φιλανθρωπική, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι σημαντικό και μην δίνετε αφορμές για σχόλια. Η εγώ κύριε των πρώτων ημερών θα είναι σε μια μοναδική φάση. Εσείς του Δεκεμβρίου να περιμένετε πάρα πολλά και τώρα και το Νοέμβριο. Ή των τελευταίων ημερών έχετε κάποια μικρά εμπόδια τα οποία περνάνε, ενώ αν είστε τις δύο τελευταίες μέρες, προσέχετε αυτή τη Νέα Σελήνη. Και η Νέα Σελήνη δεν είναι μόνο η αυριανή ημέρα που θα τα πούμε, είναι ό,τι πάτε να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι θα έχει διάρκεια. Δηλαδή αν πάτε σε μια δουλειά, αν πάτε κάτι, αν κάνετε κάτι, βεβαιωθείτε ότι αυτό που κάνετε, το καλό, η Νέα Σελήνη που σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάτι καινούριο, ναι μεν, αλλά ότι θα έχει διάρκεια. Μάλιστα. Για τους υδροχώους μας αρχίζει μια περίοδος όπου η κοινωνική και η επαγγελματική σας ζωή έχει να σας δώσει πολλά. Προς το παρόν αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες με χαμηλό προφίλ, η Νέα Σελήνη αυτή όμως για σας που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες μπορεί να είναι μια αλλαγή η οποία είναι θετική και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι καλή θα μπορούσα να πω, τη μελετάτε μεν αλλά δεν είναι κακή για σας. Έχει αρχίσει από τώρα για σας που είστε γεννημένοι το Γενάρη να έχετε συναντήσεις, να έχετε επαφές και η Νέα Σελήνη είναι θεαματική για σας που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και που θα προσέξετε όπως σας είπα, αλλά αυτό το καινούριο ξεκίνημα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου αρέσει όπως με κοιτάς. Κάτι εννοεί η Λίτσα. Βέβαια, μα το λέω ανοιχτά. Λοιπόν, ψαράκια είπαμε τις πρώτες μέρες σήμερα, συζητήσεις, κάνετε επαφές, συμφωνίες. Είστε μπερδεμένοι, είστε στεναχωρημένοι, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, όμως σιγά σιγά αυτά καταλαγιάζουν. Ακόμα και ο Ποσειδώνας που είναι στο ζώδιό σας, ο πλανήτης σας, και σας κάνει να παραμυθιάζεστε ή να παραμυθιάζετε τους άλλους, εκεί μέχρι τον Νοέμβριο θα σας δώσει μία έμπνευση. Αν είστε καλλιτέχνες, αν είστε συγγραφείς, αν έχετε σχέση με την αλληλεγγύη, θα κάνετε σπουδαία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν περιμένετε στις τελευταίων ημερών, τα καλύτερα έρχονται. Πάρα πολύ